Μισελ Φουκώ, Ουτοπίες και Ετεροτοπίες, από τις εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα. Η παρούσα έκδοση ετοιμάστηκε στο Εργαστήρι της Ελευθεριακής Κουλτούρας με γενική επιμέλεια έκδοση του Παναγιώτη Καλαμαρά και κυκλοφόρησε στη Μητρόπολη της Αθήνας σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων την άνοιξη του 2015. Θερμές ευχαριστίες στην Άννα Τσουλού Φυλάγιου για την επιμέλεια της μετάφρασης και τον Ηλία Διάμεση για τον σχεδιασμό του εξωφύλου. Οι ετεροτοπίες. Υπάρχουν λοιπόν χώρες χωρίς έδαφος και ιστορίες χωρίς χρονολογία. Πόλεις, πλανήτες, ήπειροι, σύμπαντα, για τα οποία είναι σαφώς αδύνατο να βρεθούν ίχνη σε κάποιον γεωγραφικό χάρτη ή σε κάποιον ουρανό, αφού δεν ανήκουν σε κανέναν χώρο. Πιθανώς αυτές οι πόλεις, αυτές οι ήπειροι, αυτοί οι πλανήτες γεννήθηκαν, όπως λέγεται, στο μυαλό των ανθρώπων ή, για να πούμε την αλήθεια, στα διάκαινα των λόγων τους, στον όγκο των αφηγήσεών τους ή ακόμη στον τόπο χωρίς τόπο των ονείρων τους, στο κενό της καρδιάς τους. Εν κατακλείδη, πρόκειται για τη γλυκύτητα των ουτοπιών. Πιστεύω ωστόσο ότι υπάρχουν, και αυτό ισχύει σε κάθε κοινωνία, ουτοπίες που έχουν ένα συγκεκριμένο και πραγματικό τόπο, έναν τόπο που μπορεί να εντοπιστεί στον χάρτη. Ουτοπίες που έχουν ένα καθορισμένο χρόνο, έναν χρόνο που μπορεί να προσληφθεί και να μετρηθεί σύμφωνα με το καθημερινό ημερολόγιο. Είναι πολύ πιθανόν κάθε ανθρώπινη ομάδα, όποια και αν είναι αυτή, να δημιουργεί τόπους ουτοπικούς στον χώρο που καταλαμβάνει, που ζει πραγματικά, που δουλεύει, όπως και στιγμές αχρονικές στον χρόνο, στον οποίο απασχολείται και δρά. Να τι θέλω να πω. Δεν ζούμε σε ένα χώρο ουδέτερο και λευκό. Δεν ζούμε, δεν πεθαίνουμε, δεν αγαπάμε στο ορθογόνο ενός φύλου χαρτιού. Ζούμε, πεθαίνουμε, αγαπάμε σε έναν τετραγωνισμένο, κομμένο, ποικίλο χώρο, με φωτεινές και σκοτεινές ζώνες, ανισόπεδα, σκαλοπάτια, βαθουλώματα και κυρτώματα, με κάποιους τόπους σκληρούς και άλλους εύθυρτους, διαπερατούς, πορώδεις. Υπάρχουν οι τόποι του περάσματος, οι δρόμοι, τα τρένα, τα μετρό. Υπάρχουν οι τόποι που προσφέρονται για μια προσωρινή στάση, τα καφέ, οι κινηματογράφοι, οι παραλίες, τα ξενοδοχεία, και μετά υπάρχουν οι κλειστοί τόποι της ανάπαυσης και του σπιτιού. Λοιπόν, ανάμεσα σε όλους αυτούς τους τόπους που διακρίνονται μεν από τους δε, υπάρχουν μερικοί που είναι κατά κάποιο τρόπο εντελώς διαφορετικοί. Τόποι που αντιτίθενται στους υπόλοιπους και είναι προορισμένοι να ακυρώνονται, να αντισταθμίζονται, να ουδετεροποιούνται ή να εξαγνίζονται. Πρόκειται κατά κάποιο τρόπο για αντιχώρους. Τα παιδιά γνωρίζουν άριστα αυτούς τους αντιχώρους, αυτές τις εντοπισμένες ουτοπίες. Η απομακρυσμένη γωνιά του κήπου, η σοφίτα, ή ακόμη καλύτερα η σκηνή των Ινδιάνων τοποθετημένη στο κέντρο της σοφίτας, και τέλος την Παρασκευή το απόγευμα, το μεγάλο κρεβάτι των γονέων. Είναι σε αυτό το κρεβάτι που ανακαλύπτεται ο ωκεανός, αφού μεταξύ των σκεπασμάτων μπορεί το παιδί να κολυμπήσει. Όμως εκείνο το κρεβάτι είναι επίσης ο ουρανός, αφού στα μαλακά του σημεία μπορεί να πηδήξει. Είναι το δάσος, αφού εκεί μπορεί να κρυφτεί. Είναι η νύχτα, αφού ανάμεσα στα σεντόνια του μπορεί να γίνει ένα φάντασμα. Και είναι και ευχαρίστηση, αφού επιστρέφοντας οι γονείς του, με τα καμώματά του θα τιμωρηθούν για την απουσία τους. Αυτοί οι αντιχώροι δεν είναι στην πραγματικότητα μονάχα επινόηση των παιδιών. Απλά γιατί τα παιδιά δεν επινοούν ποτέ τίποτα. Είναι οι ενήλικες αντιθέτως που επινοούν τα παιδιά και τους ψιθυρίζουν θαυμαστά μυστικά, ακόμη και αν μετά εκπλήσονταν τα παιδιά τους, τα ξαναλένε με τη σειρά τους, ουρλιάζοντας τα αυτιά τους. Η κοινωνία των ενηλίκων έχει και αυτή οργανώσει, πολύ πριν από εκείνη των παιδιών, τους δικούς της αντιχώρους, τις δικές της εντοπισμένες ουτοπίες, τους δικούς της πραγματικούς τόπους πέρα από όλους τους τόπους. Υπάρχουν οι κήποι, τα κημητήρια, τα ψυχιατρία, οι οίκοι ανοχής, οι φυλακές, τα χωριά τύπου κλαμπ με τη Τερανέ και πολλοί άλλοι. Ναι, ονειρεύομαι μια επιστήμη, λέω ακριβώς μια επιστήμη, που θα έχει σαν αντικείμενό της αυτούς τους διαφορετικούς χώρους, αυτούς τους άλλους τόπους, αυτές τις μυθικές και πραγματικές αμφισβητήσεις του χώρου στον οποίο ζούμε. Αυτή η επιστήμη δεν θα έχει σαν καθήκον της να μελετά τις ουτοπίες, αφού πρέπει να κρατήσουμε αυτό το όνομα για εκείνο που πραγματικά δεν έχει κανέναν τόπο, αλλά τις ετεροτοπίες, τους εντελώς άλλους χώρους. Η υποσυζήτηση επιστήμη θα πρέπει αναγκαστικά να αποκληθεί, αποκαλείται ήδη, ετεροτοπολογία. Λοιπόν, αυτή τη κρυμμένη επιστήμη θα πρέπει να δώσουμε τα πρωταρχικά στοιχεία. Πρώτη αρχή. Πιθανώς δεν υπάρχει κάποια κοινωνία που δεν έχει την ετεροτοπία ή τις ετεροτοπίες της. Πρόκειται ίσως για μια σταθερά κάθε ανθρώπινη ομάδα. Όμως αυτές οι ετεροτοπίες μπορούν στην πραγματικότητα να παίρνουν και πάντοτε παίρνουν διάφορες ασυνήθιστες μορφές και ίσως δεν υπάρχει σε ολόκληρη την επιφάνεια της γης ή σε ολόκληρη την ιστορία του κόσμου μια έστω μορφή ετεροτοπίας που να έχει μείνει σταθερή. Θα μπορούσαμε ίσως να ταξινομήσουμε τις κοινωνίες σύμφωνα με τις ετεροτοπίες που προτιμούν, σύμφωνα με τις ετεροτοπίες που δημιουργούν. Οι λεγόμενες πρωτόγονες κοινωνίες, για παράδειγμα, διαθέτουν όπως άλλωστε και εμείς προνομιακούς τόπους, ιερούς ή ασυνήθιστους. Όμως αυτοί οι προνομιακοί ή ιεροί τόποι είναι γενικά αφιερωμένοι σε άτομα σε βιολογική κρίση. Είναι ιδιαίτεροι οίκοι για τους εφήβους στην εποχή της εφηβείας, οίκοι αφιερωμένοι στις γυναίκες στην εποχή της εμμηνόπαυσης, άλλοι για τις λεχόνες. Στην κοινωνία μας, αυτές οι ετεροτοπίες για άτομα σε βιολογική κρίση έχουν λίγο πολύ εξαφανιστεί. Σκεφτείτε ότι ακόμη και στον 20ο αιώνα,
ήταν τα κολέγια για παιδιά και η στρατιωτική θητεία που έπαιζαν αυτό το ρόλο. Ήταν αναγκαίο οι πρώτες εκδηλώσεις ανδρικής σεξουαλικότητας να συμβούν αλλού. Και στην πραγματικότητα, διερωτώμαι μήπως το γαμήλιο ταξίδι ήταν ταυτοχρόνως για τις κοπέλες ένα είδος ετεροτοπίας και ετεροχρονίας. Το ξεπαρθένεμα του κοριτσιού δεν έπρεπε να συμβεί στο σπίτι στο οποίο γεννήθηκε και κατά κάποια έννοια δεν θα έπρεπε να συμβεί σε κανένα μέρος. Αυτές οι βιολογικές ετεροτοπίες, αυτές οι ετεροτοπίες της κρίσης, εξαφανίζουν το λέω ένα και περισσότερο και αντικαθίστανται από ετεροτοπίες της παρέκκλησης. Οι τόποι δηλαδή που η κοινωνία οργανώνει στα όρια της, στις άδειες παραλίες που την περιβάλλουν, είναι κυρίως αφιερωμένοι στα άτομα των οποίων η συμπεριφορά παρεκκλίνει σε σχέση με τον μέσο ή απαιτούμενο κανόνα. Εξού οίκη φροντίδας, εξού οι ψυχιατρικές κλινικές, εξού επιπλέον σαφώς οι φυλακές. Θα έπρεπε ίσως να προσθέσουμε και τους οίκους ευγυρίας, αφού στο κάτω-κάτω της γραφής, σε μια κοινωνία τόσο απασχολημένη όπως η δική μας, η οκνηρία είναι ένα είδος παρέκκλησης. Παρέκκληση η οποία άλλωστε είναι βιολογική όταν συνδέεται με τα γυρατιά, αλλά και διαρκής πραγματικότητα, τουλάχιστον για όλους εκείνους που δεν προτίθεται να πεθάνουν από έμφραγμα τις πρώτες τρεις εβδομάδες μετά τη συνταξιοδότηση. Δεύτερη αρχή της ετεροτοπολογικής επιστήμης. Στη διάρκεια της ιστορίας της, κάθε κοινωνία μπορεί άριστα να απορροφήσει και να εξαφανίσει μια ετεροτοπία που είχε δημιουργήσει προηγουμένως ή να οργανώσει άλλες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Εδώ και καμιά εικοσαριά χρόνια, για παράδειγμα, η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών προσπάθησε να εξαλείψει τα πορνεία, με σχετική όμως επιτυχία, αφού όπως είναι γνωστό, το τηλέφωνο αντικατέστησε τον παλιό οίκο ανοχής της εποχής των παππούδων μας με ένα δίκτυο πολύ πιο ευέλικτο και λεπτό. Το κινητήριο αντιθέτως, που για εμάς σε σχέση με την τρέχουσα εμπειρία μας είναι το πιο εμφανές παράδειγμα της ετεροτοπίας, το κινητήριο είναι ο απόλυτος άλλος τόπος, δεν είχε πάντοτε αυτόν τον ρόλο στο δυτικό πολιτισμό. Μέχρι τον 18ο αιώνα, το κημητήριο βρισκόταν στην καρδιά της πόλης, τοποθετημένο ουσιαστικά στο κέντρο της, δίπλα στην εκκλησία, και στην πραγματικότητα δεν το αποδιδόταν κάποια ιδιαίτερη επίσημη αξία. Πέρα από την περίπτωση κάποιων ξεχωριστών ατόμων, η κοινή μοίρα των πτωμάτων ήταν να καταλήγουν απλώς στα οστεοφυλάκια, χωρίς κανέναν ιδιαίτερο σεβασμό για το πτώμα. Περιέργως όμως, την ίδια στιγμή κατά την οποία ο πολιτισμός μας γινόταν άθεος ή τουλάχιστον περισσότερο άθεος, δηλαδή στα τέλη του 18ου αιώνα, άρχισε η εξατομίκευση των σκελετών. Ο καθένας είχε το δικαίωμα στο κουτάκι του και στη μικρή προσωπική του αποσύνθεση. Από την άλλη πλευρά όμως, όλοι αυτοί οι σκελετοί, όλα αυτά τα κουτάκια, όλα αυτά τα φέρετρα, όλα αυτά τα μνήματα και αυτές οι πέτρες μπήκαν σε τόπους απομακρυσμένους, έξω από την πόλη, στα όρια της. Λες και υπήρχε ένα κέντρο και ένας τόπος μόλυνσης και κατά κάποια έννοια μεταδοτικότητας του θανάτου. Όμως όλα αυτά συνέβησαν, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, στον 19ο αιώνα ή αναμφιβόλως κατά τη διάρκεια της δεύτερης αυτοκρατορίας. Είναι υπό τον Ναπολέοντα τον Τρίτο πράγματι που φτιάχτηκαν τα μεγάλα παρισινά κημητήρια στα όρια της πόλης. Θα πρέπει επίσης να πούμε, και εδώ υπάρχει ίσως ένα είδος επικαθορισμού της ετεροτοπίας, για τα κημητήρια των φυματικών. Σκέφτομαι εκείνο το υπέροχο κημητήριο του Μεντών, στο οποίο θάβονταν οι μεγάλοι φυματικοί που πήγαιναν στα τέλη του 19ου αιώνα να αναπαυθούν και να πεθάνουν στην Κιανή Ακτή, μια άλλη ετεροτοπία. Γενικά η ετεροτοπία είχε ως κανόνα της αυτόν της παράθεσης σε έναν τόπο πραγματικό. Περισσότερων χώρων από όσο φυσιολογικά θα ήταν ή θα έπρεπε να είναι ασύμβατη. Στο θέατρο, που είναι μια ετεροτοπία, εμφανίζονται διαδοχικά στο ορθογώνιο της σκηνής μια σειρά από ξένους τόπους. Ο κινηματογράφος είναι μια μεγάλη ορθογώνια αίθουσα, στο βάθος της οποίας και πάνω σε μια οθόνη που είναι ένας χώρος δύο διαστάσεων, προβάλλεται ένας χώρος που είναι εκ νέου τρισδιάστατος. Ιδού η ραδιουργία των χώρων που μπορεί να υπάρξει σε κάτι όπως η αίθουσα του κινηματογράφου. Όμως, ίσως το πιο παλιό παράδειγμα ετεροτοπίας είναι ο κήπος, μια χιλιαστική δημιουργία που στην Ανατολή είχε μια σαφώς μαγική σημασία. Ο παραδοσιακός περσικός κήπος είναι ένα ορθογώνιο χωρισμένο σε τέσσερα μέρη. Αυτά τα τέσσερα μέρη αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις πλευρές του κόσμου, τα τέσσερα στοιχεία από τα οποία αποτελεί το κόσμος, ενώ στο κέντρο, στο σημείο της συνάντησης αυτών των τεσσάρων ορθογωνίων, βρισκόταν ένας ιερός χώρος, μια πηγή, ένας ναός. Και γύρω από αυτό το κέντρο έπρεπε να βρισκόταν μαζεμένη όλη η βλάστηση του κόσμου, παραδειγματική και τέλεια. Λοιπόν, αν σκεφτούμε ότι τα ανατολίτικα χαλιά ήταν αρχικά απομιμήσεις των κήπων, κήποι του χειμώνα με την κυριολεκτική έννοια του όρου, καταλαβαίνουμε τη μυθική αξία των υπτάμενων χαλιών, των χαλιών που διέσχιζαν τον κόσμο. Ο κήπος είναι ένα χαλί στο οποίο ολόκληρος ο κόσμος υπάρχει στη συμβολική του τελειότητα, ενώ το χαλί είναι ένας κήπος που κινείται μέσα στο χώρο. Άλλωστε, ήταν πάρκο ή χαλί εκείνος ο κήπος που περιγράφει ο αφηγητής στις Χίλιες και Μια Νύχτες. Είναι σαφές ότι όλες οι ομορφιές του κόσμου έρχονται να μαζευτούν σε αυτόν τον καθρέφτη. Ο κήπος, από την πιο απομακρυσμένη αρχαιότητα, είναι ένας τόπος της ουτοπίας. Έχουμε συχνά την εντύπωση ότι είναι εύκολο να παραβάλουμε τα μυθιστορήματα με τους κήπους. Στην πραγματικότητα, τα μυθιστορήματα γεννιούνται από την ίδια τη θέσμηση των κήπων. Η μυθιστορηματική δραστηριότητα είναι η δραστηριότητα της κηπουρικής. Συμβαίνει επίσης οι ετεροτοπίες να συνδέονται περισσότερο με παράξενες υποδιαιρέσεις του χρόνου.
Συγγενεύουν, αν θέλετε, με τις ετεροχρονίες. Σαφώς, το κημητήριο είναι ο τόπος ενός χρόνου που δεν κυλάει πλέον. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι σε μια κοινωνία όπως η δική μας υπάρχουν ετεροτοπίες του χρόνου που πάει στο άπειρο. Για παράδειγμα τα μουσεία ή οι βιβλιοθήκες. Τον 17ο και τον 18ο αιώνα, τα μουσεία και οι βιβλιοθήκες ήταν ιδιαίτεροι θεσμοί, έκφραση του γούστου κάποιου ατόμου. Αντιθέτως, η ιδέα της ισόρρευσης των πάντων, η ιδέα του σταματήματος κατά κάποιο τρόπο του χρόνου, ή μάλλον να τον κάνουμε να εναποτεθεί επάπειρον σε ένα συγκεκριμένο προνομιακό χώρο, η ιδέα της συγκρότησης του γενικού αρχείου μιας κουλτούρας, η βούληση να κλειστεί σε έναν τόπο κάθε χρόνος, κάθε εποχή, κάθε μορφή και κάθε γούστο, η ιδέα της συγκρότησης ενός χώρου για κάθε χρόνο, λες και αυτός ο χώρος θα μπορούσε να είναι οριστικά έξω από τον χρόνο, αυτή είναι μια ιδέα εντελώς νεωτερική. Το μουσείο και η βιβλιοθήκη είναι ετεροτοπίες που ανήκουν στη δική μας κουλτούρα. Υπάρχουν αντιθέτως ετεροτοπίες που σχετίζονται με τον χρόνο, όμως όχι με τον τρόπο της αιωνιότητας, αλλά με τον τρόπο της γιορτής. Ετεροτοπίες όχι αιώνιες, αλλά χρονικές. Το θέατρο, σαφώς και κατόπιν οι εκθέσεις, αυτές οι καταπληκτικές κενές τοποθεσίες στα όρια των πόλεων, ενίοτε και στο κέντρο τους, που γεμίζουν μία ή δύο φορές το χρόνο με παράγκες, πάγκους, ετερόκλητα αντικείμενα, παλαιστές, γυναίκες σερπετά και μάντις. Υπάρχουν έπειτα, σχετικά πρόσφατα στην ιστορία του πολιτισμού μας, τα χωριά των διακοπών. Σκέφτομαι κυρίως εκείνα τα καταπληκτικά πολυνησιακά χωριά που στις όχθες της Μεσογείου προσφέρουν στους επισκέπτες από τις πόλεις μας τρεις σύντομες εβδομάδες πρωτόγονης και αιώνιας γυμνότητας. Οι καλύβες της Τζέρμπα, για παράδειγμα, συγγενεύουν κατά κάποια έννοια με τις βιβλιοθήκες και τα μουσεία, αφού είναι αιώνιες ετεροτοπίες. Καλούμαστε να επαναπροσεγγίσουμε την παλαιά παράδοση της ανθρωπότητας, και ταυτοχρόνως όμως αυτές οι καλύβες είναι επίσης η άρνηση κάθε βιβλιοθήκης και κάθε μουσείου, αφού σκοπός τους δεν είναι αυτός της ισόρρευσης του χρόνου, αλλά αντιθέτως της ακύρωσής του. Επιστρέφοντας στη γυμνότητα και την αθωότητα του πρωταρχικού αμαρτήματος. Ανάμεσα σε αυτές τις ετεροτοπίες της γιορτής, ανάμεσα σε αυτές τις χρονικές ετεροτοπίες, υπάρχει επίσης, ή καλύτερα υπήρξε κάποτε, η καθημερινή γιορτή στους οίκους ανοχής, μια γιορτή που άρχιζε στις 6 κάθε βράδυ, όπως το La Fille Elisa του Γκονκούρ. Άλλες ετεροτοπίες τέλος δεν συνδέονται με τη γιορτή, αλλά με το παρελθόν, με τον μετασχηματισμό, με την κόπωση της παλιγενεσίας. Τον 19ο αιώνα ήταν τα κολέγια και τα στρατόπεδα που είχαν αναλάβει το καθήκον να μεταμορφώσουν τα παιδιά σε ενήλικες, τους χωρικούς σε πολίτες, τους αθώους σε πονηρεμένους. Σήμερα αυτό το κάνουν πάνω απ' όλα οι φυλακές. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω σαν πέμπτη αρχή της ετεροτοπολογίας το εξής δεδομένο. Οι ετεροτοπίες έχουν πάντοτε ένα σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος που τις απομονώνει από τον περιβάλλοντα χώρο. Γενικά δεν μπαίνεις με τα χαρά σε μια ετεροτοπία. Μπαίνεις είτε γιατί είσαι υποχρεωμένος, όπως προφανώς στη φυλακή, είτε για να υποστείς κάποιο είδους τελετουργικό, έναν εξαγνισμό. Υπάρχουν μάλιστα ετεροτοπίες παντελώς αφιερωμένες σε αυτόν τον εξαγνισμό. Εξαγνισμοί μισοθρησκευτικοί και μισοϊγινιστικοί, όπως στην περίπτωση των μουσουλμανικών χαμάμ, ή εξαγνισμοί που έχουν προφανώς την πρόθεση να είναι υγιεινιστικοί και μόνο, όπως στις σκανδιναβικές σάουνες, αλλά που εμπεριέχουν έναν μεγάλο αριθμό θρησκευτικών και νατουραλιστικών αξιών. Υπάρχουν άλλες ετεροτοπίες οι οποίες αντιθέτως δεν είναι κλειστές στον εξωτερικό κόσμο, αλλά συνιστούν ένα καθαρό και απλό άνοιγμα. Όλοι μπορούν να μπουν, αλλά στην πραγματικότητα μόλις μπουν, καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για μια ψευδαίσθηση και ότι δεν έχουν μπει πουθενά. Η ετεροτοπία είναι ένας ανοιχτός τόπος που όμως έχει την ιδιότητα να μας αφήνει απ' έξω. Στη Νότια Αμερική, για παράδειγμα, στα σπίτια του 18ου αιώνα, δίπλα στην πόρτα εισόδου, αλλά πριν από αυτή, υπήρχε πάντοτε ένα δωματιάκι που οδηγούσε απευθείας στον εξωτερικό κόσμο και προοριζόταν για τους περαστικούς επισκέπτες. Εκείνους δηλαδή που οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας μπορούσαν να μπουν σε αυτό το δωμάτιο, να ξεκουραστούν, να κάνουν ό,τι θέλουν και να φύγουν το επόμενο πρωί, χωρίς ούτε να τους έχει δει, ούτε να τους έχει αναγνωρίσει κάποιος. Αφού πράγματι το δωμάτιο δεν οδηγούσε με κανένα τρόπο στο σπίτι, ο φιλοξενούμενος δεν μπορούσε ποτέ να διεισδύσει στο εσωτερικό της οικογενειακής εστίας. Αυτό το δωμάτιο ήταν ένα είδος ετεροτοπίας, απολύτως εξωτερικής. Θα μπορούσε να παρομοιαστεί με εκείνα τα δωμάτια στα αμερικανικά μοτέλ, στα οποία μπαίνεις με το αυτοκίνητο και την ερωμένη σου και η παράνομη σεξουαλικότητα βρίσκεται προστατευμένη και κρυμμένη, κρατημένη παράμερα, χωρίς συνεπώς να εκτίθεται στην κοινή θέα. Υπάρχουν λοιπόν ετεροτοπίες που μοιάζουν ανοιχτές, αλλά στις οποίες μπαίνουν μονάχα οι μοιημένοι. Σου δίνουν την εντύπωση ότι μπαίνεις σε κάτι πολύ απλό, ανοιχτό και στην πραγματικότητα βρίσκεσαι στην καρδιά του μυστηρίου. Έτσι τουλάχιστον έμπαινε κάποτε ο Αραγκόν στους οίκους ανοχής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ακόμη και σήμερα έχω την αίσθηση του λυκειόπεδου όταν περνάω αυτά τα κατόφλια μιας ιδιαίτερης διαγερσιμότητας. Αναζητώ τη μεγάλη αφηρημένη επιθυμία που αναδύουν ενίοτε κάποιες μορφές τις οποίες έχω αγαπήσει. Εκπέμπουν μια θέρμη. Ούτε για μια στιγμή δεν σκέφτομαι το κοινωνικό στοιχείο των τόπων. Η έκφραση οίκος ανοχής δεν θα μπορούσε να υποθεί στα σοβαρά. Κλείνω τα εισαγωγικά. Φτάνουμε έτσι σε αυτό που είναι το πιο ουσιαστικό στοιχείο των ετεροτοπιών. Είναι η αμφισβήτηση όλων των άλλων χώρων, με αυτή την αμφισβήτηση να μπορεί να ασκηθεί με δύο τρόπους. Ή δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση που καταγγέλει ολόκληρη την υπόλοιπη πραγματικότητα σαν ψευδαίσθηση,
όπως στην περίπτωση των οίκων ανοχής για τους οποίους μιλούσε ο Αραγκόν, ή δημιουργώντας πραγματικά έναν άλλον πραγματικό τόπο τόσο τέλειο, λεπτομεριακό και διατεταγμένο, όσο ο δικός μας είναι άτακτος, κακά οργανωμένος και χαοτικός. Είναι με αυτόν τον τρόπο που τουλάχιστον στα ανθρώπινα σχέδια είχαν λειτουργήσει για κάμποσο καιρό οι αποικίες, κυρίως τον 18ο αιώνα. Σαφώς αυτές οι αποικίες είχαν, όπως είναι γνωστό, μια μεγάλη οικονομική χρησιμότητα, αλλά τους αποδίδονταν επίσης φανταστικές αξίες, οφειλόμενες πιθανότατα ακριβώς στο γόητρο αυτών των ετεροτοπιών. Είναι έτσι που στον 17ο και 18ο αιώνα οι πουριτανικές αγγλικές κοινωνίες προσπάθησαν να ιδρύσουν στην Αμερική εντελώς τέλειες κοινωνίες. Και είναι έτσι που στα τέλη του 19ου αιώνα και ακόμη και στις αρχές του 20ου, στις γαλλικές αποικίες ο Λατιέ και η διάδοχή του ονειρεύονταν ιεραρχικές και στρατιωτικοποιημένες κοινωνίες. Η πιο ασυνήθιστη από αυτές τις προσπάθειες ήταν σίγουρα εκείνη των Ιησουητών στην Παραγουάη. Εκεί πράγματι οι Ιησουήτες έφτιαξαν μια υπέροχη αποικία, στην οποία ολόκληρη η ζωή ήταν ρυθμισμένη, ενώ επικρατούσε το καθεστώς του πιο τέλειου κομμουνισμού, αφού τα εδάφη και οι πρώτες σύλλεξεις ανήκαν σε όλους, με την κάθε οικογένεια να διαθέτει απλώς έναν κυπάκο. Τα σπίτια ήταν τοποθετημένα σε κανονικές σειρές κατά μήκος των δύο δρόμων που κατέληγαν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Στο τέλος της κεντρικής πλατείας του χωριού υπήρχε η εκκλησία. Από τη μία πλευρά το κολέγιο, από την άλλη φυλακή. Οι Ιησουήτες ρύθμιζαν σχολαστικά από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί ολόκληρη τη ζωή των αποίκων. Το ξύπνημα ήταν στις 5 το πρωί, έπειτα δινόταν το σήμα για να ξεκινήσει εργασία. Το μεσημέρι η καμπάνα ξανακαλούσε τον κόσμο, τους άνδρες και τις γυναίκες που δούλευαν στα χωράφια. Στις 6 μαζεύονταν για το δείπνο και τα μεσάνυχτα η καμπάνα ηχούσε και πάλι. Ήταν η λεγόμενη καμπάνα του συζυγικού ξυπνήματος, αφού οι Ιησουήτες, που επιδίωκαν την αναπαραγωγή των αποίκων, χτυπούσαν χαροπά τις καμπάνες κάθε βράδυ για να αυξηθεί ο πληθυσμός. Αυτό συνέβη και στην πραγματικότητα, αφού οι Ινδιάνοι που στην αρχή του Ιησουήτικου αποικισμού ήταν 130.000, στα μέσα του 18ου αιώνα έγιναν 400.000. Ήταν το παράδειγμα μιας κοινωνίας εντελώς κλεισμένης στον εαυτό της, που τίποτα δεν τη συνέδεε με τον υπόλοιπο κόσμο, πέραν από το εμπόριο και τα αξιόλογα κέρδη του τάγματος του Ιησού. Με την αποικία έχουμε μια ετεροτοπία που είναι αρκούντος αθώα για να πραγματοθεί μια ψευδαίσθηση. Με τον οίκο ανοχής, αντιθέτως, έχουμε μια ετεροτοπία που είναι αρκούντος λεπτή ή ικανή να σκορπίσει την πραγματικότητα με μόνο τη δύναμη των ψευδαισθήσεων. Και αν σκεφτούμε ότι το καράβι, το μεγάλο σκάφος του 19ου αιώνα, είναι ένα κομμάτι του περιπλανόμενου χώρου, ένας τόπος χωρίς τόπο που ζει για τον εαυτό του, κλεισμένος κατά κάποια έννοια σε αυτόν, αλλά μοιραία παραδομένος στο άπειρο της θάλασσας, και ότι από λιμάνι σε λιμάνι, από γειτονιά πορνών σε γειτονιά πορνών, από λοξοδρόμηση σε λοξοδρόμηση, φτάνει μέχρι τις αποικίες για να βρει ό,τι πιο πολύτιμο κρυβόταν σε αυτές, σε αναλογία με τους παλαιότερους κήπους της Ανατολής, καταλαβαίνουμε γιατί το πλοίο αποτέλεσε για τον πολιτισμό μας. Και αυτού τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα και μετά, το μεγαλύτερο οικονομικό εργαλείο και ταυτοχρόνως τη μεγαλύτερη εφεδρεία της φαντασίας μας. Το πλοίο είναι η κατεξοχήν ετεροτοπία. Οι πολιτισμοί χωρίς πλοία είναι όπως τα παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν ένα συγγυητικό κρεβάτι για να παίξουν. Τότε τα όνειρά τους μαραίνονται, η κατασκοπία αντικαθιστά την περιπέτεια και η αθλειότητα της αστυνομίας παίρνει τη θέση της απόλυτης ομορφιάς των κουρσάρων. Το ουτοπικό σώμα. Από εκείνο τον τόπο στον οποίο ο Προύστ επέστρεφε για να εργαστεί, αργά και φοβισμένα, σε κάθε του ξύπνημα, δεν μπορώ πλέον να ξεφύγω, αμέσως μόλις άνοιξω τα μάτια μου. Δεν είναι ότι εξαιτίας του παραμένω καρφωμένο στη θέση μου, γιατί μετά από όλα αυτά μπορώ όχι μόνο να κινούμε και να σύωμαι, αλλά επίσης να το σύω, να το κινώ, να το αλλάζω θέση. Μόνο που να, δεν μπορώ να αλλάξω τόπο χωρίς αυτό. Δεν μπορώ να το αφήσω εκεί που βρίσκεται και να πάω εγώ αλλού. Μπορώ να πάω στην άκρη του κόσμου, να κρυφτώ το πρωί κάτω από τους κουβέρτες. Να γίνω όσο το δυνατόν μικρότερος. Μπορώ να λιώσω κάτω από τον ήλιο σε μια παραλία, όμως αυτό θα είναι πάντοτε εκεί όπου είμαι και εγώ. Βρίσκεται αμετακίνητα εκεί, ποτέ αλλού. Το σώμα μου είναι το αντίθετο μιας ουτοπίας. Είναι αυτό που δεν θα βρεθεί ποτέ κάτω από έναν άλλο ήλιο. Είναι ο απόλυτος τόπος, το μικρό θράφημα του χώρου με το οποίο κυριολεκτικά αποτελώ σώμα. Το σώμα μου ανελαίτη τοπία. Μακάρι να μπορούσα να ζήσω μαζί του ένα είδος τέλειας οικειότητας, όπως με μια σκιά. Ή όπως με εκείνα τα καθημερινά πράγματα που καταλήγω να μην τα βλέπω πια και από τα οποία η ζωή έχει αφαιρέσει κάθε χρώμα. Όπως για παράδειγμα αυτές οι καπνοδόχοι. Αυτές οι στέγες που εμφανίζονται κάθε βράδυ μπροστά στο παράθυρό μου. Και αντιθέτως, κάθε πρωί η ίδια παρουσία, το ίδιο τραύμα. Μπροστά στα μάτια μου η αναπόφευκτη εικόνα που επιβάλλει ο καθρέφτης. Πρόσωπο ισχνό, πλάτες καμπουριαστές, μυοπικό βλέμμα, καθόλου πλέον μαλλιά, πραγματικά όχι κάτι σπουδαίο. Μέσα σε αυτό το άσχημο κέλυφος που είναι το κεφάλι μου. Μέσα σε αυτό το κλουβί που δεν μου αρέσει, πρέπει να δείχνομαι και να τριγυρίζω. Μέσα από αυτή τη γρίλια πρέπει να μιλάω, να κοιτάζω, να μην κοιτάζουν. Μέσα σε αυτό το δέρμα πρέπει να σαπίσω. Το σώμα μου είναι ο τόπος στον οποίο είμαι καταδικασμένος χωρίς δυνατότητα έφεσης. Πιστεύω κατά βάθος ότι από την εναντίωση απέναντί του και την προσπάθεια ακύρωσής του γεννιούνται όλες αυτές οι ουτοπίες. Το γόητρο, η ομορφιά, το θαύμα της ουτοπίας, σε τι οφείλονται?
Η ουτοπία είναι ένας τόπος πέρα από κάθε τόπο. Όμως είναι ένας τόπος στον οποίο εγώ θα έχω ένα σώμα χωρίς σώμα, ένα σώμα όμορφο, καθαρό, διαυγές, φωτεινό, γρήγορο, με τεράστιες δυνατότητες, ατέλειωτο, λιώμενο, αόρατο, προστατευμένο, πάντοτε διαφορετικό. Και είναι πολύ πιθανό η πρώτη ουτοπία, η πλέον αδύνατη να ξεριζωθεί από την καρδιά των ανθρώπων, να είναι ακριβώς η ουτοπία ενός ασώματου σώματος. Η χώρα των Εράιδων, η χώρα των Αερικών, των Ξωτικών, των Μάγων λοιπόν, είναι η χώρα στην οποία τα σώματα κινούνται με την ταχύτητα του φωτός. Τα τραύματα θεραπεύονται αστραπιαία με ένα θαυματουργό βάλσαμο και μπορείς να πέσεις από ένα βουνό και να σηκωθείς ζωντανός. Η χώρα στην οποία γίνεσαι ορατός όποτε το θελήσεις, αόρατος όταν το επιθυμήσεις. Αν υπάρχει μια παραμυθένια χώρα, είναι ακριβώς γιατί σε αυτή είμαι ένας γοητευτικός πρίγκιπας, ενώ όλοι οι ερωτηδείς είναι καλυμμένοι με τρίχες και άσχημοι σαν αρκούδες. Όμως υπάρχει και μια ουτοπία φτιαγμένη για να ακυρώνει τα σώματα. Αυτή η ουτοπία είναι η χώρα των νεκρών, οι μεγάλες ουτοπικές πόλεις που μας άφησε ο Αιγυπτιακός πολιτισμός. Η μούμια στο κάτω-κάτω της γραφής τι είναι? Είναι η ουτοπία του αρνητικού και μεταμορφωμένου σώματος. Η μούμια είναι το μεγάλο ουτοπικό σώμα που διατηρείται στον χρόνο. Υπάρχουν επίσης οι χρυσές μάσκες που ο Μυκηναϊκός πολιτισμός έβαζε στα πρόσωπα των πεθαμένων βασιλιάδων. Ουτοπία των δοξασμένων, ισχυρών, ηλιακών σωμάτων, του τρόμου των στρατών. Υπάρχουν οι ζωγραφίες και τα επιτίβια γλυπτά που από το μεσαίωνα προλέγουν με την ακινησία τους μια νεότητα που δεν θα περάσει ποτέ. Σήμερα υπάρχουν εκείνοι οι απλοί μαρμάρινοι κύβοι, γεωμετρικά σώματα από πέτρα, μορφές κανονικές και λευκές στο μεγάλο μαύρο φόντο των κημητηρίων. Και να, που σε αυτή την πόλη της ουτοπίας των νεκρών, το σώμα μου γίνεται συμπαγές όπως ένα πράγμα, αιώνιο όπως ο Θεός. Όμως, ίσως την πιο πεισματάρικη, την πιο ισχυρή από αυτές τις ουτοπίες με τις οποίες ακυρώνουμε τη θλιβερή τοπολογία του σώματός μας, προσφέρει από τα βάθη της δυτικής ιστορίας ο μύθος για την ψυχή. Η ψυχή λειτουργεί στο σώμα μου με έναν τρόπο αξιοθαύμαστο. Φιλοξενείται σίγουρα, αλλά γνωρίζει και πώς να διαφεύγει. Φεύγει για να δει τα πράγματα μέσα από το παράθυρο των ματιών μου, φεύγει για να ονειρευτεί ενώ κοιμάμαι, για να επιζήσω όταν πεθαίνω. Είναι όμορφη η ψυχή μου, καθαρή, λευκή. Και αν το λασπωμένο σώμα μου, ή έστω σίγουρα όχι άσπυλο, πάει να τηλερώσει, υπάρχει σαφώς μια αρετή, μια δύναμη, χίλιες ιερές χειρονομίες που μπορούν να τις ξαναδώσουν την πρώτη της αγνότητα. Θα διαρκές επιμακρώνει η ψυχή μου, ακόμη περισσότερο, ενώ το παλιό μου σώμα θα αρχίσει να σαπίζει. Ζήτω η ψυχή μου. Αυτή είναι το φωτεινό, εξαγνισμένο, ενάρετο, ευκίνητο, κινητό, χλιαρό, φρέσκο σώμα μου. Είναι το λίο, ευνουχισμένο σώμα μου, στρογγυλεμένο όπως μια φυσαλίδα σαπουνιού. Ιδού, είναι προς όφελος όλων αυτών των ουτοπιών που το σώμα μου διαλύθηκε. Διαλύθηκε όπως η φλόγα ενός κεριού μόλις το φυσήξουμε. Η ψυχή, η τάφη, τα ξωτικά και οι νεράιδες το εξασθένησαν. Το εξαφάνισαν με ένα βλέμμα, ακυρώνοντας τη βαρύτητα, την ασχήμια του και με έκαναν λαμπρό και αιώνιο. Για να πω την αλήθεια όμως, το σώμα μου δεν υποκύπτει τόσο εύκολα. Μετά από όλα αυτά, έχει και αυτό τους φανταστικούς του πόρους. Έχει και αυτό τόπους χωρίς τόπο. Τόπους ακόμα πιο βαθύς και πεισματάρικους από την ψυχή, τον τάφο, τη μαγεία των μάγων. Έχει τις σπηλιές και τις σοφίτες του, τα σκοτεινά του δωμάτια, τις φωτεινές παραλίες. Το κεφάλι μου, για παράδειγμα, το κεφάλι μου. Παράξενη σπηλιά που ανοίγεται στον εξωτερικό κόσμο με δύο παράθυρα. Δύο ανοίγματα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτό το βλέπω στον καθρέφτη. Και μετά μπορώ να κλείνω το ένα, μπορώ να κλείνω το άλλο ή το άλλο ξεχωριστά. Και ωστόσο, υπάρχει μόνο ένα από αυτά τα ανοίγματα, γιατί βλέπω μπροστά μου μόνο ένα τοπίο, συνεχές, χωρίς διακοπές ή κοψίματα. Και μέσα σε αυτό το κεφάλι, πώς έχουν τα πράγματα? Λοιπόν, τα πράγματα φιλοξενούνται, εισέρχονται, είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα διεισδύουν στο κεφάλι ενώ κοιτάζω, γιατί ο ήλιος, όταν είναι πολύ δυνατός και με τυφλώνει, με πονάει μέχρι το βάθος του εγκεφάλου. Εντούτοις, αυτά τα πράγματα που εισέρχονται στο κεφάλι μου παραμένουν στο εξωτερικό, αφού τα βλέπω μπροστά μου και για να τα φτάσω πρέπει με τη σειρά μου να μετακινηθώ. Σώμα κατανόητο, σώμα διαπερατό και αδιαφανές, σώμα ανοιχτό και κλειστό, σώμα ουτοπικό. Σώμα κατά κάποια έννοια απολύτως ορατό. Ξέρω καλά τι σημαίνει να σε κοιτάζει κάποιος άλλος από την κορυφή ως τα νύχια, να σε κατασκοπεύουν πίσω από την πλάτη σου, να σε επιτηρούν από ψηλά, ξαφνιάζομαι λιγότερο από όσο περίμενα. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι γυμνός. Εντούτοις, αυτό το ίδιο σώμα το τόσο ορατό αποτραβιέται, πιασμένο σε ένα είδος αορατότητας από την οποία ποτέ δεν μπορώ να το απελευθερώσω. Αυτό το κεφάλι, αυτό το μέρος πίσω από το κεφάλι μου που μπορώ να το αγγίξω, εδώ, με τα δάχτυλά μου, ποτέ δεν θα το δω. Αυτή η πλάτη που νιώθω να κουμπάει το στρώμα του κρεβατιού όταν ξαπλώνω, αλλά που καταφέρνω να συλλαμβάνω παυτοφόρο μόνο με την πανουργία ενός καθρέφτη. Και τι είναι αυτή η πλάτη της οποίας γνωρίζω με ακρίβεια τις κινήσεις και τις θέσεις, αλλά που δεν μπορώ ποτέ να τη δω χωρίς να συστραφώ φρικτά? Το σώμα. Φάντασμα που εμφανίζεται μόνο στον αντικατοπτρισμό του καθρέφτη και μάλιστα κομματιαστά. Έχω πραγματικά ανάγκη τα ξωτικά και τις νεράιδες, τον θάνατο και την ψυχή, προκειμένου να είμαι ταυτοχρόνος και αδιαλείπτος, ορατός και αόρατος. Και μετά, αυτό το σώμα είναι ελαφρύ, διαφανές, αβαρές.
Τίποτα λιγότερο από αυτά. Τρέχει, δρά, ζει, επιθυμεί, διαπερνάται χωρίς αντίσταση από όλες τις προθέσεις μου. Ναι, αλλά θα έρθει η μέρα που θα νιώθω άσχημα σε κάποιο σημείο. Η σπηλιά της κοιλιάς μου θα βαθαίνει. Το στήθος και ο λαιμός μου θα μπλοκαριστούν, θα φράξουν, θα μπουκώσουν, θα στουπώσουν. Εκείνη την ημέρα που ο πόνος από το χαλασμένο δόντι θα φτάνει μέχρι το βάθος του στόματός μου. Λοιπόν, τότε σταματάω να είμαι ελαφρύς, αβάρης κτλ. Γίνομαι πράγμα, φανταστική και ερειπωμένη αρχιτεκτονική. Όχι, πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη ούτε για μάγους, ούτε για νεράιδες. Δεν υπάρχει ανάγκη ούτε για ψυχή, ούτε για θάνατο. Γιατί εγώ είμαι ταυτοχρόνως αδιαφανής και διαφανής, ορατός και αόρατος, ζωή και πράγμα. Για να υπάρχει μια ουτοπία, αρκεί να υπάρχει ένα σώμα. Όλες αυτές οι ουτοπίες με τις οποίες προσπαθώ να αποσπαστώ από το σώμα μου έχουν απλώς το δικό τους μοντέλο και σημείο της πρώτης εφαρμογής, τον δικό τους πρωταρχικό τόπο στο σώμα μου. Έκανα λάθος όταν έλεγα λίγο πριν ότι οι ουτοπίες στρέφονται εναντίον του σώματος και σκοπεύουν στην ακύρωσή του. Γεννιούνται από το ίδιο το σώμα και στρέφονται ίσως πιο μετά εναντίον του. Ωστόσο, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Το ανθρώπινο σώμα είναι ο κύριος αυτουργός όλων των ουτοπιών. Άλλωστε, μια από τις πιο παλιές ουτοπίες που αφηγούνται οι άνθρωποι δεν είναι ίσως το όνειρο των απέραντων, άμετρων σωμάτων που καταβροχθίζουν και κυριαρχούν στον κόσμο. Είναι η παλιά ουτοπία των γιγάντων, στο κέντρο τόσων θρύλων στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Οκεανία και στην Ασία. Εκείνος ο παλιός θρύλος που έθρεψε επί μακρόν τη δυτική φαντασία, από τον Προμηθέα μέχρι τον Γκιούλιβερ. Επίσης, το σώμα είναι ένας μεγάλος τοπικός αυτουργός όταν μιλάμε για μάσκες, μακιγιάζ, τατουάζ. Το να φοράς μάσκα, να μακιγιάρεσαι, να χτυπάς τατουάζ, δεν σημαίνει όπως ίσως φανταζόμαστε ότι αποκτάς ένα άλλο σώμα, κάπως πιο όμορφο, πιο διακοσμημένο, ευκολότερα αναγνωρίσιμο. Το να χτυπάς τατουάζ, να μακιγιάρεσαι, να φοράς μάσκα, είναι σίγουρα κάτι άλλο. Σημαίνει να έχετε το σώμα σε επικοινωνία με μυστικές εξουσίες και αόρατες δυνάμεις. Η μάσκα, το τατουάζ, το μακιγιάζ εναποθέτουν στο σώμα μια γλώσσα. Εντελώς ανοιγματική, κωδικοποιημένη, μυστική, ιερή γλώσσα που ασκεί σε εκείνο το σώμα την ίδια τη βία του Θεού, την υπόκοφη δύναμη του ιερού ή τη ζωντάνια της επιθυμίας. Η μάσκα, το τατουάζ, το μακιγιάζ βάζουν το σώμα σε έναν άλλο χώρο. Τον εισάγουν σε έναν τόπο που δεν απαντάται αμέσως στον κόσμο και καθιστούν εκείνο το σώμα το θράψμα ενός φαντασιακού κόσμου που θα επικοινωνεί με το σύμπαν των θεοτήτων ή με το σύμπαν των άλλων. Θα μας αρπάξουν οι θεοί ή το άτομο που μόλις γοητεύσαμε. Ωστόσο, η μάσκα, το τατουάζ, το μακιγιάζ είναι εγχειρήματα με τα οποία το σώμα αποσπάται από τον χώρο του και προβάλλεται σε έναν άλλο. Ακούστε για παράδειγμα αυτή τη Ιαπωνέζικη αφήγηση και τον τρόπο με τον οποίο ένας που ασχολείται με το τατουάζ μεταφέρει σε ένα σύμπαν διαφορετικό το σώμα της κοπέλας που επιθυμεί. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ο ήλιος έριχνε τα πειρακτωμένα βέλη του στο ποτάμι, βάζοντας φωτιά στο δωμάτιο με τα γωνιώδη κουρτινάκια. Οι ακτίνες του καθώς αντανακλούσαν στην επιφάνεια του νερού, έφτιαχναν ένα σχέδιο από χρυσά κύματα στο χαρτί του παραβάν και στο πρόσωπο της κοπέλας που κοιμόταν βαθιά. Ο Σεϊκίκη, αφού έκλεισε τις πόρτες, πήρε τα εργαλεία του για τα τατουάζ. Για κάμποσα λεπτά βυθίστηκε σε κάτι σαν έκσταση. Μόνο τώρα απολάμβανε πλήρως την παράξενη ομορφιά της κοπέλας. Θα μπορούσε να μείνει γοητευμένος σε εκείνο το ακίνητο πρόσωπο για δεκαετίες ή για αιώνες, χωρίς ποτέ να νιώσει ούτε κούραση ούτε βαρεμάρα. Έτσι όπως κάποτε ο λαός της Μέμφυδας καλόπισε την υπέροχη Αιγυπτιακή γη με τις πυραμίδες και τις σφίγγες, ο Σεϊκίκη με όλη του την αγάπη ήθελε να καλοποιήσει το φρέσκο δέρμα της κοπέλας με το σχέδιό του. Θα εφάρμοζα μέσα στο σώμα της την άκρη των έγχρωμων πινέλων του, κρατώντας τα ανάμεσα στον αντίχειρα, τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο του αριστερού του χεριού και σιγά σιγά τις γραμμές που σχεδίαζε, τις τσιμπούσα με τη βελόνα που κρατούσε στο δεξί του χέρι. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και αν πιστεύετε ότι το ιερό ή το βέβυλο ένδυμα, θρησκευτικό ή πολιτικό, εισάγει το άτομο στον κλειστό χώρο του θρησκευτικού ή στα αόρατα δίκτυα της κοινωνίας, καταλαβαίνετε πως όλα αυτά που αγγίζουν το σώμα, σχέδιο, χρώμα, διάδυμα, τιάρα, ένδυμα, στολή, μοιάζουν να γεννούν με μια αισθητή και ποικίλη μορφή τις ουτοπίες που εγκλείονται στο σώμα. Όμως ίσως θα έπρεπε να πάμε κάτω από τα ενδύματα, ίσως θα έπρεπε να φτάσουμε στη σάρκα και να δούμε τότε ότι ενίεται οριακά, είναι το ίδιο το σώμα που στρέφει εναντίον του εαυτού του την ουτοπική του δύναμη, βάζοντάς το καθολοκληρίαν στον χώρο του θρησκευτικού και του ιερού, σε ολόκληρο τον χώρο του άλλου κόσμου, σε ολόκληρο τον χώρο του αντικόσμου, στο εσωτερικό του χώρου που του έχει επιφυλαχθεί. Το σώμα στην υλικότητά του, στη σαρκικότητά του, θα ήταν λες το προϊόν των ίδιων του των φαντασμάτων. Άλλωστε το σώμα αυτού που χορεύει δεν είναι ακριβώς ένα σώμα που απλώνεται σύμφωνα με έναν χώρο που του είναι ταυτοχρόνως εσωτερικός και εξωτερικός, όπως και οι τοξικοεξαρτημένοι, οι δαιμονισμένοι. Οι δαιμονισμένοι των οποίων το σώμα γίνεται κόλαση. Εκείνοι που έχουν βγάλει στίγματα που το σώμα τους γίνεται βάσανο, λύτρωση και σωτηρία, αιματηρός παράδεισος. Ήμουν σ' αλήθεια βλάκας να πιστέψω λίγο πριν ότι το σώμα δεν βρίσκεται ποτέ αλλού, ότι είναι ένα διαπραγμάτευτο εδώ και τώρα και ότι αντιτίθεται σε κάθε ουτοπία. Το σώμα όμως στην πραγματικότητα είναι πάντοτε αλλού. Συνδέεται με όλα τα αλλού στον κόσμο και στην πραγματικότητα είναι αλλού σε σχέση με τον κόσμο.
Είναι πράγματι γύρω από αυτό που διατάσσονται τα πράγματα. Είναι σε σεβασμό απέναντι σε αυτό. Και σε σεβασμό απέναντι σε αυτό, όπως σε σεβασμό απέναντι σε έναν κυρίαρχο, που υπάρχουν ένα πάνω, ένα κάτω, μια δεξιά, μια αριστερά, ένα μπροστά, ένα πίσω, ένα κοντά, ένα μακριά. Το σώμα είναι το σημείο μηδέν του κόσμου, εκεί όπου διασταυρώνονται οι δρόμοι και οι χώροι. Το σώμα δεν είναι πουθενά. Βρίσκεται στο κέντρο του κόσμου εκείνος ο μικρός ουτοπικός πυρήνας, μέσω του οποίου ονειρεύομαι, μιλώ, προχωρώ, φαντάζομαι, αντιλαμβάνομαι τα πράγματα ως έχουν και επίσης θα αρνούμε μέσω της άπειρης δύναμης των ουτοπιών που φαντάζομαι. Το σώμα μου είναι όπως η πόλη του ήλιου, δεν έχει τόπο, όμως είναι από αυτό που γεννιούνται και διαχέονται όλοι οι πιθανοί τόποι, πραγματικοί ή ουτοπικοί. Τα μωρά χρειάζονται κάμποσο χρόνο για να καταλάβουν ότι έχουν σώμα. Για μήνες, για περισσότερο από έναν χρόνο, έχουν μόνο ένα σώμα χαμένο, μια μεμβράνη, μια κοιλότητα, ένα στόμιο. Αλλά όλα αυτά οργανώνονται, γίνονται κυριολεκτικά σώμα μόνο στην εικόνα του καθρέφτη. Ακόμη πιο παράξενα, οι Έλληνες του Ομήρου δεν είχαν κάποια λέξη για να δείξουν την ενότητα του σώματος. Όσο παράδοξο και αν είναι, μπροστά στην Τρία, κάτω από τα τείχη που υπεράσπιζε ο Έκτορας και οι σύντροφοί του, δεν υπήρχαν σώματα. Υπήρχαν σηκωμένα μπράτσα, θαραλέα στήθη, πόδια ευκίνητα, περικεφαλές που σπινθύριζαν πάνω στα κεφάλια, αλλά δεν υπήρχαν σώματα. Η ελληνική λέξη που σημαίνει σώμα εμφανίζεται στον Όμηρο μόνο για να δείξει το πτώμα. Είναι αυτό το σώμα, συνεπώς, όπως και ο καθρέφτης που μας διδάσκουν, που έχουν δηλαδή διδάξει στους Έλληνες και τώρα τα παιδιά, ότι έχουμε ένα σώμα, ότι αυτό το σώμα έχει μια μορφή, ότι αυτή η μορφή έχει ένα περίγραμμα, ότι αυτό το περίγραμμα έχει ένα πάχος, ένα βάρος. Εν κατακλείδη, ότι το σώμα κατέχει έναν τόπο. Είναι ο καθρέφτης και το πτώμα που κάνει να σιωπήσει, να κατευναστεί και να κλείσει αυτή η μεγάλη ουτοπική οργή που φθείρει και εξαερώνει το σώμα μας. Είναι χάρη σε αυτά, χάρη στον καθρέφτη και το πτώμα, που το σώμα μας δεν είναι μια απλή και ξεκάθαρη ουτοπία. Λοιπόν, αν σκεφτούμε ότι η εικόνα του καθρέφτη βρίσκεται για μας σε ένα μη προσβάσιμο χώρο και ότι δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε εκεί που βρίσκεται το πτώμα μας, αν σκεφτούμε ότι ο καθρέφτης μας και το πτώμα βρίσκονται αυτά καθ' αυτά σε ένα ξεπέραστο αλλού, τότε ανακαλύπτουμε ότι μόνο ουτοπίες μπορούν να κλειστούν στον εαυτό τους και να κρύψουν για μια στιγμή τη βαθιά και κυρίαρχη ουτοπία του σώματός μας. Ίσως θα έπρεπε επίσης να πούμε πως το να κάνουμε έρωτα σημαίνει να νιώθουμε το ίδιο μας το σώμα που κλείνεται στον εαυτό του, υπάρχοντας επιτέλους έξω από κάθε ουτοπία, με όλη του την πυκνότητα ανάμεσα στα χέρια του άλλου. Κάτω από τα δάχτυλα του άλλου που σας διατρέχουν, αρχίζουν να υπάρχουν όλα τα όρατα μέρη του σώματός μας, ενάντια στα χείλη του άλλου τα δικά σας γίνονται ευαίσθητα. Μπροστά στα μισόκλειστα μάτια του, το πρόσωπό σας αποκτά μια βεβαιότητα. Υπάρχει επιτέλους ένα βλέμμα για να δει τα κλειστά σας βλέφαρα. Ο έρωτας, όπως ο καθρέφτης και ο θάνατος, κατευνάζει την ουτοπία του σώματός σας. Το κάνει να σιωπά, το ησυχάζει, το φυλακίζει λες ένα κουτί, το κλείνει και το σφραγίζει. Είναι γι' αυτό που η αγάπη συγγενεύει τόσο άμεσα με την ψευδέστηση του καθρέφτη και την απειλή του θανάτου. Και αν, παρόλες δύο επικίνδυνες μορφές που το περιβάλλουν, μας αρέσει τόσο να κάνουμε έρωτα, είναι γιατί στον έρωτα το σώμα βρίσκεται εδώ.